αφήσω. Τι θέλεις επιτέλους από μένα. Κατέβα κάτω. Να εύχομαι αυτό που έκανες να μην το μετανιώσεις ούτε εσύ ούτε αυτός. Κοίτα με μετανιώσεις εσύ που παντρεύεσαι τη Θάλια και σε μένα. Γιατί εγώ δεν παντρεύομαι κάποιον που νομίζει ότι με αγαπάει. Ενώ κατά βάθος θέλει κάποιον άλλον. Μίλα ρε. Μίλα. Μίλα. Αφού τα είπαμε αυτά ρε Άγγελε, γιατί επιμένεις τώρα. Γιατί... γιατί δεν νιώθω καλά με αυτήν την ιστορία, ρε Άλλη, γι' αυτό. Να νιώθεις. Όπως ακριβώς νιώθω κι εγώ. Τι είπες. Ο Εντουάρδης Θάμος είναι ο συνεργάτης της πρώην γυναίκας σας. Τέλος τώρα, είσαι σίγουρος. Απόλυτα. Πώς το έμαθες. Τη μέρα εκείνη που σας πήρα τηλέφωνο και σας είχα πει ότι είχα κάτι σοβαρό να σας πω, θυμάστε. Είχα μόλις μιλήσει με τον άνθρωπό μου στην Αμερική. Έψαχνα να βρει ακόμα στοιχεία για την πρώην σύζυγό σας. Μου είχε πει ότι είχε φύγει από την Αμερική και το μόνο που βρήκε ήταν το όνομα ενός συνεργάτη της. Του Στάμος. Ακριβώς. Όταν το έμαθα έπεσε από τα σύννεφα. Το αστείο ήταν ότι ο Στάμος πριν λίγο ήταν στο γραφείο μου. Στο γραφείο σου. Τι θέλει εκεί. Είχε έρθει για κάποια δουλειά, υποτίθεται. Αλλά πρέπει να παγιδέψει από το τηλέφωνο μου. Πώς το ξέρεις αυτό. Όταν έφυγα από το γραφείο μου για να έρθω να σας συναντήσω, μου την είχα στημένη στο αυτοκίνητο. Ένας τύπος που τον είχε βάλει ο Στάμος με πήγε σε μια αποθήκη. Με κράταγε εκεί για να μην σας βρω και σας μιλήσω. Κάποια στιγμή του ξέφυγα και σας τηλεφώνησα. Πριν προλάβω όμως να σας το πω, με βρήκε και με πήγε ξανά πίσω. Με χτύπησε και με έδεσε. Δεν το βάλω όμως κάτω. Τα παίξα όλα και όλα. Του είπα ότι δεν αισθανόμουν καλά. Με πλησίασε, το χτύπησα και τον άφησα ανέστητο. Κατάφερα να λυθώ και να είμαι πάλι εδώ. Είσαι καλά, πως χρειάζεται να σε δει κάποιος γιατρός. Μην ανησυχείτε για μένα, κύριε Βαρσαμή. Μια χαρά είμαι. Πρέπει όμως να πάω στην αστυνομία να δώσω κατάθεση. Πρέπει να πιάσουν αυτό το κάθαρμα. Ο κόσμος θα χαλάσει. Ελπίζω να έχω προλάβει. Και να μην σας βρει και κάποιο ανεπανόρθωτο κακό εξαιτίας μου. Φταίσαι εσύ για ό,τι έγινε στα ματιά μου. Έκανες ό,τι μπορούσες. Και θα έλεγα παραπάνω από ό,τι μπορούσες. Σε ευχαριστώ. Η Ρίτα μου είπε πως ήρθε στο ματίο. Τι έγινε, πως βρέθηκε εδώ. Τόσο καιρό που είχε εξαφανιστεί τον κρατούσαν. Τώρα ήρθε και μου είπε αυτό που ήθελα να μου πει τόσες μέρες. Τι σου είπε. Αυτό που φοβόμουν. Δηλαδή. Ότι ο συνεργάτης της Ρένας είναι ο Στάμος.
χέρια! Έλα έξω σιγά σιγά! Σταμάτα! Τα χέρια πίσω και μακριά! Έντι, τι έγινε, πώς είναι ο σταματίου. Τι σημαίνει, Έντι, είσαι κατάχλωμος. Φαντάζομαι να... Όχι, δεν πέθανε αν εννοείς αυτό. Τότε τι έγινε κι είσαι έτσι, μίλα επιτέλους. Όταν έφτασα έξω από την αποθήκη είδα την αστυνομία. Την αστυνομία. Ναι. Πιάσανε τον τύπο που φυλάγε το σταματείο. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι καλά. Ναι, γιατί. Γιατί σε βλέπω ταραγμένη. Μπήκες έτσι σαν σύμφωνας, δεν με ρώτησες καν πώς πέρασα. Ναι, μωρέ, Αλίκη, με συγχωρείς, αλλά ψάχνω τον Άγγελο, δεν το βρίσκω πουθενά και έχω εκνευριστεί. Ακόμα σε ταλαιπωρεί. Όχι. Όχι, δηλαδή με το θέμα που σου έλεγα τις προάλλες. Για την άλλη γυναίκα. Ευτυχώς αυτό λύθηκε και ήταν μια παρεξήγηση. Τότε τι συμβαίνει, γιατί είσαι έτσι. Ο Άρης έπεσε από τις σκάλες και χτύπησε το πόδι του. Ο Θεέ μου, πώς έγινε αυτό. Μάλωσε με τον πατέρα μου ενώ κατέβαινε από τις σκάλες και το κακό δεν άργησε να γίνει. Ευτυχώς δεν το έσπασε, αλλά ο γιατρός είπε ότι πρέπει να μείνει μερικές μέρες ξαπλωμένος για να ξεκουραστεί. Δηλαδή έπρεπε. Τι θα πει έπρεπε. Θα πει Αλίκη ότι σήμερα το πρωί ήρθε ο Άγγελος και τον πήρε από το σπίτι να τον πάει μια βόλτα. Το διανοείς αυτό το πράγμα. Και καλά ο Άρης. Ο Άρης με όλα αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό μπορεί να κάνει οποιαδήποτε βλακεία μπορεί να το κατέβει. Αλλά ο Άγγελος δεν σκέφτηκε ότι πρέπει να μείνει ξαπλωμένος για να ξεκουραστεί. Και έχουν και τα κινητά τους συνέχεια κλειστά. Απορώ τι στο καλό μαγειρεύουν πάλι οι δυο τους. Ησύχασε, κοριτσάκι μου. Θα δεις που θα έρθει ο Άγγελος και θα στα εξηγήσει όλα. Ναι. Ίσως έχεις δίκιο, απλώς τον τελευταίο καιρό έχουν συμβεί πολλά και τσιτώνομαι. Όμως τελικά δεν μου είπες. Πώς τα πέρασες εσύ? Υπέροχα. Άρα να υποθέσω ότι δεν ήσουν μόνη σου. Ήμουνα με τον Αντρέα. Σε αυτόν λοιπόν οφείλεται αυτό το λαμπερό χαμόγελο. Σε αυτόν και σε αυτό που έγινε εκεί. Τι έγινε δηλαδή? Παντρευτήκαμε. Τι με κοιτάς τον άκουστη σούπα. Συνεργάτης της Ρένας είναι ο Στάμος. Το ξέρω που να πάρει ο διάολος! Το ξέρω! Αλλά ηρέμησε, σε παρακαλώ. Πώς θα ηρεμήσω? Το τσιράκι της Ρένας κατέχει το 20% των μετοχών του περιοδικού. Ενός περιοδικού που έφτασα αίμα για να το στήσω και εσύ μου λες να ηρεμήσω. Πόσο βλάκας ήμουν, πόσο ηλίθιος, να αφήσω να εξελιχθεί έτσι μια τέτοια κατάσταση. Πώς μπορούσες να το ξέρεις? Ο σταματίου που έψαχνε γι' αυτόν μας διαβεβαίωσε ότι είναι καθαρός. Εγώ όμως το υποψιάστηκα, Φίλιππε. Το ήξερα πως κάποια σχέση έχει με τη Ρένα και όχι μόνο αυτός αλλά και ο Άγγελος. Και αντί να εμπιστευτώ το ένστικτό μου, αντί να το ψάξω περισσότερο, άκουσα εσένα. Εμένα? Εσένα άκουσα. Που μου λέγες πως δεν μπορεί. Ο Άγγελος είναι φίλος του Άρη, αποκλείεται να έχει κάποια σχέση. Ότι περιβάλλω και ότι βλέπω παντού εχθρούς. Και αποδείχθηκε πως οι εχθροί δεν είναι μόνο παντού, αλλά είναι και αυτοί που φοβόμουν. Έλα, σε παρακαλώ, μην το τραβάς τόσο πολύ. Το γεγονός ότι ο Στάμος είναι συνεργάτης της Ρένας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και ο Άγγελος. Το πιστεύω αυτό που ακούω. Από καιρό ξέρουμε πως κάποιος συνεργάτης της Ρένας υπάρχει μέσα στο περιοδικό. Ξέρουμε πως αυτός είναι ο Στάμος. Το Στάμο τον έφερε ο Άγγελος. Και μου λες πως ο Άγγελος δεν έχει καμία σχέση. Με δουλεύεις ή τα έχεις χάσει τελείως.
Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Προσπαθώ να σκεφτώ λογικά. Πράγμα που θα πρέπει να κάνεις κι εσύ. Και όχι να φωνάζεις και να τα ρίχνεις όλα πάνω μου. Στο κάτω-κάτω, ας έκανες ό,τι ήθελες. Πες μ' αγνοούσες. Έλα, σωστά, Σένο. Είναι άδικο να ρίχνω όλες τις ηλιθιότητες που κάνω πάνω. Σωστά, Σένο. Έλα, άκουσέ με, σε παρακαλώ. Το ότι η Ρένα έχει το 20% του περιοδικού δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Με αυτό το ποσοστό δεν μπορεί να σε βλάψει. Τότε γιατί έβαλε το Στάμος να το αγοράσει? Μπορεί να θεώρησε ότι της ανήκει. Δεν της ανήκει τίποτα, Φίλιππε. Από εδώ μέσα δεν της ανήκει ούτε καρέκλα. Και δεν της ανήκει και τίποτα από τη ζωή μου. Ούτε καν τα παιδιά μου. Εκείνη όμως μπορεί να έχει διαφορετική γνώμη, Ερικού. Αυτή τη γνώμη θα την αλλάξει. Και όχι μόνο. Θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που τα έβαλε μαζί μου. Που έβαλε χέρι στα κεκτημένα μου. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και συνεργάτες της. Έλα, πού πας? Ερίκο, περίμενε! Η αστυνομία συνέλαβε τον τύπο που φύλαγε το Σταματίου. Δεν καταλαβαίνω. Η αστυνομία πώς βρέθηκε στην αποθήκη που κρατούσαμε το Σταματίου? Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι πως όταν έφτασα εκεί είδα την αστυνομία που τον είχε με τις χειροπέδες και τον πήγαινε στο αυτοκίνητο. Και Σταματίου πού ήταν? Δεν ήταν εκεί. Μάλλον κατάφερε και το έσκασε. Ειδοποίησε την αστυνομία αυτός, φαίνεται. Και τον Ερίκο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ερίκος ξέρει ότι είμαστε συνεργάτες. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Πώς μπόρεσες? Πώς τόλμησες να αφήσεις αυτόν τον ηλίθιο να τα καταστρέψει όλα? Πώς? Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Δεν τα κατέστρεψε όλα. Α, ναι. Ο Ερίκος αυτή τη στιγμή ξέρει ότι εμείς είμαστε συνεργάτες. Ξέρει ότι ίσως εγώ κρύβομαι πίσω από όλα αυτά και η αστυνομία θα μας ψάχνει για απαγωγή. Και εσύ μου λες ότι δεν καταστράφηκε τίποτα. Έχεις τρελαθεί εντελώς, Έντι! Σε παρακαλώ, ηρέμησε! Ακόμα κι αν ο Ερίκος ξέρει για σένα, δεν συμβαίνει τίποτα. Σήμερα ο Άγγελος θα πάρει τις μετοχές από τον Άρη και δεν μπορεί να τον σταματήσει τίποτα. Και όσο γι' αυτό τον ηλίθιο που τον πιάσανε, θα φροντίσω να του κλείσει το στόμα μια και καλή. Και ο Σταματίου δεν έχει αρκετές αποδείξεις ώστε να ξέρει ότι κρύβουμε εγώ πίσω από την απαγωγή του. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος! Υπάρχει πρόβλημα. Και μάλιστα τεράστιο. Γιατί δεν ξέρουμε αν ο Άγγελος πρόλαβε να πάρει τις μετοχές του Άρη. Και ο Ερίκος αυτή τη στιγμή ξέρει ότι ο Άγγελος είναι δικός μας άνθρωπος. Και δεν είναι και τόσο δύσκολο να το καταλάβει. Γιατί εσύ ήρθες σε επαφή με τον Ερίκο μέσω του Άγγελου. Και τεινάζονται όλα στον αέρα, καταλαβαίνεις? Πρέπει να πάρω τον Άγγελο. Πρέπει να δω που είναι και να του πω τι έγινε. Ο Θεός μου, το έχει κλειστό. Τώρα τι θα κάνω, πώς θα τον ειδοποιήσω, πώς? Μην ανησυχείς. Ο Άγγελος δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Ξέρει να φυλάει τον εαυτό του. Α, ναι. Το παιδί μου βρίσκεται στο στόμα του λύκου εντελώς ανυπεράσπιστο. Και να φταίσαι εσύ για όλα και κανένας άλλος. Τολμάς να μου λες να μην ανησυχώ? Τελείωσε. Μην πεις κουβέντα. Δεν θέλω λέξη από το στόμα σου. Θέλω αυτή τη στιγμή. Τραβήξε πάνω να μαζέψεις τα πράγματά σου και να εξαφανιστείς από εδώ μέσα αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να το σκάσω σαν τον κλέφτη. Κανείς δεν ξέρει που μένουμε και η αστυνομία θα αργήσει να με εντοπίσει. Δεν κατάλαβες καλά. Δεν εννοώ να φύγεις για να μην σε βρει η αστυνομία. Εννοώ ότι φεύγεις από εδώ μέσα μία και καλή. Παντρευθήκατε με τον Ανδρέα? Απίστευτο! Ως πότε το αποφασίσατε? Ήταν δική του ιδέα. Μιλούσαμε για κάτι άσχετο και ξαφνικά μου το πρότεινε. Όπως καταλαβαίνεις, τα έχασα εντελώς. Μετά όμως κατάλαβα ότι δεν ήταν μια τρελή σκέψη της στιγμής. Το εννοούσε, Ζένια. Ήθελε να περάσει την υπόλοιπη ζωή του μαζί μου. Μου είπε πράγματα που με συγκινήσανε πάρα πολύ. Που πρώτη φορά μου το είπε κάποιος. Αλίκη μου, χαίρομαι τόσο πολύ για σένα. Πραγματικά χαίρομαι. Το ξέρω. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μας βγει σε καλό. Αλλά τώρα είμαι πραγματικά ευτυχισμένη, Ζένια. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, έτσι δεν είναι? Ναι. Και είμαι σίγουρη ότι θα πάνε όλα καλά. Πέρασες πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό, Αλίκη. Και σου αξίζει να είσαι ευτυχισμένη.
Και νομίζω ότι έκανες πάρα πολύ καλά που δέχτηκες την πρόταση του Ανδρέα. Εντάξει, δεν τον ξέρω πολύ καλά, αλλά από αυτά τα λίγα που μου είπες, κατάλαβα ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος. Και ότι νοιάζεται πραγματικά για σένα. Αλλά το πιο σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι? Ότι σε έκανε και πάλι να χαμογελάς. Όχι σαν τον πατέρα μου, που το μόνο που ήξερε ήταν να σε ταλαιπωρεί. Αυτά ανήκουν πια στο παρελθόν. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι δεν το άξιζες. Αλήθεια, ο πατέρας μου τα άμαθε τα ευχάριστα νέα. Του το είπα σήμερα το πρωί. Και αν κρίνω από το ύφος, πρέπει να ζουρίστηκε πολύ, ε. Ξέρεις, θα ήθελα πολύ να ήμουν από μια μεριά να βλέπα το πρόσωπό του. Δεν ζορίστηκε απλώς. Μου είπε ότι έκανα τη μεγαλύτερη βλακία της ζωής μου. Αλλά δεν μου καίγεται καρφάκι, Ζένια, πια. Τελείωσε μέσα μου αυτός ο άνθρωπος. Ό,τι είχα μαζί του τελείωσε οριστικά. Και καλά θα κάνει να το καταλάβει και εκείνος και να προχωρήσει τη ζωή του με τη θάλια. Γιατί από ό,τι υποψιάζομαι, δεν θα είναι και ιδιαίτερα ανθόσπαρτη. Λοιπόν, τέρμα οι κουβέντες. Τέρμα οι συζητήσεις για σχέσεις και διάφορα. Τώρα να σταθούμε στη δουλειά. Γιατί μπορεί να μην μου καίγεται καρφάκι για το ότι πιστεύει ο πατέρας σου για τη ζωή μου, αλλά θέλω να είμαι άψογη στη δουλειά μου όπως ήμουν πάντα. Δεν θέλω να του δώσω το παραμικρό δικαίωμα. Πού είσαι, βρε Άρη μου, πού γυρνάτε τόσες ώρες? Θάλια μου, τώρα μόλις ετοιμαζόμουν να ανέβω πάνω να ρωτήσω μήπως χρειάζεσαι κάτι. Η μάνα μου έφυγε? Ναι. Πήγε στο σπίτι γιατί ο πατέρας σου ήταν μόνος του από το πρωί. Είσαι λίγο καλύτερα? Ο Άρης πού είναι? Χτύπησε στο δωμάτιό του, αλλά δεν ήταν μέσα. Είναι στον κήπο? Όχι. Βγήκε. Βγήκε? Καλά, πού πήγε? Πέρασε ο Άγγελος και τον πήρε να πάνε μια βόλτα. Και τόσες ώρες αναρωτιέμαι κι εγώ που γυρίζουν. Τον ήθελες κάτι? Όχι, όχι. Απλώς θέλω να δω πώς είναι το πόδι του. Το καλό που του θέλω να είναι καλά και να μην το έχει κουράσει με τόσες γύρες. Γιατί αλλιώς θα έχει να κάνει μαζί μου. Πάω τώρα που δεν είναι εδώ να του συγκυρίσω λιγάκι. Αν χρειαστείς κάτι, φώναξε με, έτσι. Ποιος είσαι? Τι θέλεις επιτέλους από μένα? Κατέβα κάτω! Τέλος ήρθες. Να φύγω από εδώ μέσα μια και καλή. Τι θα πει τώρα αυτό? Θα πει ότι τα έκανες θάλασσα, Έντι. Θα πει ότι έβαλες σε κίνδυνο εμένα και τον Άγγελο με τις ηλίθιες πρωτοβουλίες σου και δεν πρόκειται να επιτρέψω να ξανασυμβεί αυτό. Δεν μου καίγεται καρφί. Πού θα πας, τι θα κάνεις, αλλά θέλω να φύγεις από εδώ μέσα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, με διώχνεις? Ναι, σε διώχνω. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορώ και παραμπορώ. Και θα το κάνω. Εγώ σε έφερα εδώ και εγώ μπορώ να σε στείλω από εκεί που ήρθες. Στο κάτω-κάτω της γραφής η δουλειά για την οποία ήρθες μαζί μου τέλειωσε. Τίποτα δεν τέλειωσε, Ρένα. Τώρα αρχίζουν όλα. Τώρα που θα μπει στο περιοδικό και θα πρέπει να αντιμετωπίσεις το Βαρσάμι. Τώρα με χρειάζεσαι περισσότερο από ποτέ. Δεν σε χρειάζομαι καθόλου. Έχω την πλειοψηφία των μετοχών του περιοδικού και μπορώ να αντιμετωπίσω τον Ερίκο μια χαρά. Ό,τι και να κάνει από εδώ και πέρα, όσο και να λυσάξει, δεν μπορεί να με πετάξει από εκεί μέσα και κυρίως δεν μπορεί να με απομακρύνει πια από τα παιδιά μου. Κι όμως ο Βαρσάμις θα σε πολεμήσει. Θα μηχανογραφήσει εις βάρος σου και θα κάνει τα πάντα για να συγκεκριθεί για αυτά που το έκανες. Και σε αυτό τον πόλεμο χρειάζεσαι συμμάχους, Ρένα. Ανθρώπους που σε νοιάζονται και σε αγαπάνε. Θα έχω συμμάχους. Τα παιδιά μου. Αργότερα μπορεί. Μέχρι να καταλάβουν γιατί έκανες όλα αυτά που έκανες και να σε συγχωρέσουν. Όμως μέχρι τότε ο Βαρσάμις θα σε πολεμήσει. Θα προσπαθήσει να σε απομονώσει.
Σε παρακαλώ, Ρένα, μην με διώχνεις. Άφησέ με να είμαι δίπλα σου, να σε προστατεύω. Να τσακίζω όσους προσπαθήσουν να σου κάνουν κακό. Σε παρακαλώ, Ρένα, μην με διώχνεις. Το ξέρεις πως θα έδινα και την ίδια μου τη ζωή για σένα. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Ρένα, μην με διώχνεις. Σε κετεύω! Δεν γίνεται, Έντι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πρέπει να φύγεις. Μόλις η αστυνομία καταλάβει ότι κρύβεσαι εσύ πίσω από την απαγωγή του σταματίου, θα κινήσει γη και ουρανό για να σε βρει. Και τότε θα μπλέξω κι εγώ μαζί σου. Και δεν έφτασα μέχρι εδώ για να τα τεινάξω όλα στον αέρα, πόσο μάλλον να πάω στη φυλακή. Δεν θα πας φυλακή. Κανείς μας δεν θα πάει φυλακή, Ρένα. Γιατί θα φροντίσω αυτό ο ηλίθιος που πιάσανε να μην μιλήσει ποτέ. Άσε, Έντι. Δεν θέλω να φροντίσει τίποτα άλλο. Αρκετά πράγματα φρόντισες και να το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα πληρωθείς καλά για τη βοήθειά σου. Θα μου μεταβιβάσεις το 20% των μετοχών στο όνομά μου και θα φύγεις. Αυτή είναι η τελευταία σου κουβέντα? Ναι. Έχω πάρει την απόφασή μου και τίποτα δεν πρόκειται να με κάνει να αλλάξω γνώμη. Μην είσαι τόσο σίγουρη γι' αυτό. Δεν το κατάλαβα. Εγώ δεν είμαι κανένα παιδάκι, Ρένα, σαν τον Άγγελο. Να μπορείς να τον κάνεις πακέτο και να τον στείλεις πίσω στην Αμερική με το πρώτο αεροπλάνο. Γι' αυτό το 20% των μετοχών, Ρένα, ξέχνα το. Δεν πρόκειται να στις μεταβιβάσω μέχρι ότου αποφασίσω εγώ. Γι' αυτό δεν πρόκειται να φύγω μέχρι τότε που θα το αποφασίσω εγώ. Μου κηρύσεις πόλεμο, δηλαδή? Όχι, Ρένα. Εσύ με αναγκάζεις να σου φερθώ έτσι. Όταν με πετάς σαν το σκυλί από τη μια στιγμή στην άλλη, εμένα που σου στάθηκα όλα αυτά τα χρόνια αφοσιωμένος και πιστός. Δεν σου κηρύσω πόλεμο, Ρένα. Απλά προσπαθώ να προστατέψω τον εαυτό μου. Και τώρα με συγχωρείς. Πάω στο δωμάτιό μου να ξεκουραστώ. Οι εντάσεις της σημερινής μέρας με κούρασαν πολύ, βλέπεις. Πού είσαι? Τόση ώρα προσπαθώ να σε βρω. Στο γραφείο. Ήμουν με τον Άρη, γι' αυτό είχα κλειστό το κινητό. Τα κατάφερες, Ρένα. Οι μετοχές είναι πλέον στο όνομά μου. Μπορείς να πανηγυρίσεις τώρα. Άγγελε, άκουσέ με, σε παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ερίκος έμαθε ότι ο Έντι είναι δικός μου άνθρωπος. Τι πράγμα? Αυτό που άκουσες. Γι' αυτό μάζεψέ τα και φύγε από εκεί μέσα αμέσως. Κατάλαβες? Αμέσως! Πώς μπορείς να το κάνεις σε μένα και στα παιδιά μου αυτό το κάθαρμα, ε? Πώς το έκανες? Πώς! Πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε. Αυτό είναι. Αλλά ήταν γυναίκα. Αυτή τη φορά το είδα καθαρά. Ήταν γυναίκα αυτή που οδηγούσε. Λέγε πού είναι η Ρένα! Εδώ! Μπαμπά, Άγγελε! Τι συμβαίνει εδώ μέσα? Νομίζεις ότι είμαι τρελή? Έλα, πες το, γιατί δεν το λες? Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Σου είπα, δεν πιστεύω τίποτα τέτοιο. Μπορεί αυτή που σε παρακολουθεί να είδε ότι βγήκαμε μαζί και να φοβήθηκε. Τα μαύρο στα χάλια είχες. Τώρα είμαι εντάξει, αλήθεια σου λέω. Ξέρω ότι δεν πρέπει να ανησυχώ. Αλλά πρόσεχε. Θα προσέχω, ευχαριστώ που πήρες.